Κυρίε και κύριοι, αγαπητέ φίλε, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, Χριστό Ανέστη, χρόνια πολλά. Καλημέρα σα. Καλώ ορίσατε στη σημερινή πρωινή ραδιοφωνική μα συνάντηση, πρωινό 5η 20 Απριλίου. Σα καλωσορίζω, καλημερίζω όλε και όλου. Χθε το βράδυ, κυρίε και κύριοι, χθε το απόγευμα στι 6.30 παραβρέθηκα και συντώνησα μία εκδήλωση η οποία διοργανώθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης ως εκδήλωση απολογιστική για το έργο της τετραετίας σε έναν χώρο που όταν το άκουσα δεν μπόρεσα να καταλάβω εκ των προτέρων τη σημασία του. Αυτό το, αυτή η άτιμη δουλειά μας Όσα χρόνια και αν την κάνει, σου προσφέρει. Κλείνω μια τεσσαρακονταετία, όπου να είναι. Όσα χρόνια και αν την κάνει, αυτό το άτιμο το ρεπορτάζ είναι τόσο περίεργο πράγμα που και α έχει επαναληφθεί και α έχει παραβρεθεί σε πολλέ εκδηλώσει. Πάντα κά, κάτι ξεχωρίζει τη μία από την άλλη. Αλλά η χθεσινή ήταν μία εκδήλωση που όσο και να μου την ανέλυε ο διοργανωτή εκ των προτέρων δεν θα μπορούσε να την καταλάβει αν δεν πήγαινα εκεί. Γι' αυτό το ρεπορτάζ δεν γίνεται ποτέ από το γραφείο παρά μόνον αν ο καλός δημοσιογράφος βρίσκεται πάντα στον τόπο του συμβάντο. Πάντα στον τόπο του ανθρώπου που πάει να μιλήσει κτλ. κτλ. Θα κάνουμε μαθήματα δημοσιογραφία πολύ Η εκδήλωση ήξερα ότι θα πραγματοποιηθεί στο ναυπηγείο Ελευσίνα. Δεν είχα ξαναπάει ποτέ στη ζωή μου. Και κυρίω δεν είχα ξαναπάει σε πολιτική εκδήλωση μέσα στο ναυπηγείο. Σε Έχω έναν υποβολέα δίπλα μου σας να σα τον καλημερίσω. Δεν με αφήσει ησυχία να πω δύο κουβέντε που θέλω να πω. Κύριε Παπαδημητρίου, σας. καλημέρα σα. Καλημέρα σα. Λέω σε μικρό ακόμη. Έχεις ε, να διατείνεται από χθε το, το βράδυ που ήταν και εκείνο εκεί και ο κύριος Παπαδημητρίου εκεί ότι στα νιάτα του έχει, είχε, διατε, είχε διατελέσει εργαζόμενο. Λοιπόν. Όχι εργαζόμενο. Μέλο του Διοικητικού Μέλος Συμβουλίου. Μέλο του Συμβουλίου. Μάλιστα. Λοιπόν. Όπω λοιπόν γέμιζε το κοινό η παρευρισκόμενη τον χώρο, ήμασταν σε ένα υπόστεγο. Μισό ανοιχτό, μισό κλειστό. Και είμαστε κάποια στιγμή σε ένα βρέχι και μπαζεύτηκαν και όλοι οι υπόλοιποι μπήκαν μέσα. Είχε οργανωθεί μια. μια σαν, να, ήμασταν σε μια σάλα, σε μια αίθουσα δεν, δεν είναι ένα απλό υπόστεγο, αυτό είναι ένα τεράστιο υπόστεγο, <Ρεκλεί»>. Γιατί εκεί μέσα δουλεύονται Μάλιστα. κομμάτια των καραβιών, επισκευάζονται yeah. μηχανέ όταν χρειαστεί, γίνονται yeah. πολλά πράγματα. Ανεβαίνοντας λοιπόν στο. μου έδωσε ένα ερέθισμα ο κύριο. Ε, η εκδήλωση αυτή, είπαμε, διοργανώθηκε από την Υπουργή Ανάπτυξη. Άδωνη Γεωργιάδη, Νίκο Παπαθανάση, Χρήστο Δήμα, Γιάννη Τσακύρη, Υπουργή και Αναπληρωτή και οι δύο Υφυπουργοί. Μου έδωσε μια ιδέα ο κύριο Παπαθανάση και λίγο πριν ξεκινήσω να ε, καθώς ξεκινούσα να καλωσορίσω του προσκεκριμένου, ζήτησα από το κοινό να χαλαρώσουμε όλοι, να σηκώσουμε το κεφάλι μα προ τα πάνω, να, να, νιώσουμε τον χώρο μέσα στον οποίο βρισκόμαστε. Να σα πω την αλήθεια, κυρίε και κύριοι, αυτό που ένιωσε ήταν και το είπα, είναι το εξή. Ποιο δεν φανταζόταν ότι μια κεντροδεξιά-δεξιά δεξιά κυβέρνηση θα οργάνωνε με το Υπουργείο τη, το Υπουργείο Ανάπτυξη και Επενδύσεων, απολογιστική εκδήλωση σε ένα ναυπηγείο, στο υπόστεγο ενό ναυπηγείου, στο μεγαλύτερο υπόστεγο του ναυπηγείου, παρουσία εργαζομένων του Συνδικάτου Μετάλλου. Βάλτε το στο μυαλό σα, κάντε τι συγκρίσει και σκεφτείτε το μόνοι σα. Και μόνοι σα δεν θα πούμε άλλα. Ένα, δύο διορθώσει. Ε, να μου πω Πρώτα, Όχι στα 40 χρόνια που έχει δουλέψει, αλλά στη 40 ετία που έχει δουλέψει. Δεύτερον. Ε, σε, τις, είπες 40... 40 αιτία, 40 αιτία. Ε, σε, ναι, ναι, καλά, μέσχολε. Δεύτερον, πολιτικέ συγκεντρώσει στο ίδιο σημείο έχουν γίνει. Πολλέ. Και ένα από τα προβλήματα ήταν ακριβώ οι πολιτικέ συγκεντρώσει που γινόντουσαν εκεί, οι οποίε ζητούσαν. Ε, τα ναυπηγεία Ελευσίνα ε, ανήκαν στον όμιλο Ανδρεάδη. Για του νεότερου, ο όμιλο Ανδρεάδη ήταν ε, ένας ένα όμιλο που είχε μέσα πολλά πράγματα. Είχε βιομηχανίε, είχε τράπεζε, την εμπορική τράπεζα ε, μεταξύ άλλων. Και ο οποίο ε, ε, δεν πήγαινε και πολύ καλά, είχε κάποια προβλήματα. Τα είχε βάλει και με τον Καραμαλή, τον οποίο κατηγορούσε, τον Κωνσταντίνο εννοώ Καραμαλή, τον οποίο τότε κατηγορούσε για διάφορα πράγματα και συνομωτούσε πρακτικώ εναντίον του. Ο Καραμαλής τότε, και όταν λέμε τότε, εννοούμε το 77-78 έτσι, 77-78 Άρη, τότε ο Καραμαρί αντέδρασε και είπε πάρα πολύ ωραία, κάτσε να σε ψάξω λίγο. Ο Ανδρέα ήταν και ύποπτο και για τι φιλικέ σχέσει που είχε με του δικτάτορε. Τον έψαξε και είδε ότι υπήρχαν πολλά στραβά σε αυτόν τον όμιλο Ανδρεάδη. Οπότε κρατικοποιήθηκε εμέσω. Δηλαδή, ετέθη υποέλεγχο η Εμπορική Τράπεζα, η οποία ήταν μέτοχο σε πάρα πολλέ υπηρεσί... επιχειρήσει. Κάπω έτσι, έτσι τα ναυπηγεία Ελευσίνο έπρεπε να γίνουν κρατικά, κρατικά-κρατικά δηλαδή, να είναι κρατική επιχείρηση. Και αυτό έδωσε αφορμή σε σειρά πολιτικών αντιπαραθέσεων, σε τεράστια σπέκουλα από το Πασόκτονα. Τη δεκαετία του 80, όχι μόνο εκεί, αλλά και σε άλλες μεγάλες επιχειρήσεις Εγώ την έπιασα την ιστορία από Ενώ, τότε. Με τις απο... με... Μετά με τις αποκεντρωμένε. Κρατι... Ναι. Το λέω γιατί σήμερα ακόμη. ή τι κοινωνικοποιημένε που έλεγε τότε το Πασό. Που έπρεπε είναι... μετά να γίνουν κοινωνικοποιημένε, αυτά είναι η τι κοινωνικοποιημενε που ελεγε τοτε το πασο που επρεπε μετα να γινουν κοινωνικοποιημενες αυτα ειναι η δεκαετια του 80. Όπου μετά βεβαίω είδε το φω των αληθινών και η πλευρά αυτή του Πασό κατάλαβε ότι αυτό είναι καταστροφικό, διότι το μόνο που έκανε να επιβαρύνει τελικά τον κρατικό προπολογισμό. Διότι δούλευαν χωρί κέρδο, δούλευαν με ζημιά. Έπρεπε όλοι να γίνουν δημόσιοι πάλι. Πολιτικέ Σαν τη Σοβιετία. Πολιτικέ συγκεντρώσει που λε στο σημείο αυτό που ήσουν και ήταν πολλοί κόσμο και ήμουν και εγώ χτε. Και μπράβο στον Άδενη Γεωργιάδη και την άλλη παρέα του Υπουργείου. Που υπερασπίζονται κάτι το οποίο δεν τολμούμε να το πούμε με το όνομά του Άρη Πορτοσάλτε. Ότι οι χώρε και ιδιαίτερα οι μικρότερε χώρε χρειάζονται βιομηχανική πολιτική. Χρειάζονται κλαδική πολιτική. Χρειάζονται ένα κάποιο προγραμματισμό του τι κάνει η κυβέρνηση, χωρί αυτό να σημαίνει ότι η κυβέρνηση και το κράτο θα παρεμβαίνει στη δουλειά των επιχείρησεων. Αλλά θέλουμε ένα σχέδιο. Μια μικρότερη και μεσαία χώρα χωρί σχέδιο. Βολονταρισμό. Παρεμβατισμό. Τι θα πει βολονταρισμός. βολονταρισμό. Βολονταρισμός σημαίνει να έχει μια θέληση για κάτι και να επιδιώκει τη θέλησή σου αυτή να την κάνει. Δεν βγαίνει πέρα. Αυτό που δεν χρειάζεται. Είναι να κάνεις πράγματα τα οποία η ιστορία έχει αποδείξει ότι σε οδηγούν σε λανθασμένο. Εξετάτε και... λοιπόν τι είναι αυτή η βουλησιαρχία. Θα σου πω τη βουλησιαρχία αυτή που λέει <laughs> λοιπόν <laughs> τον βολονταρισμό. Ναι. Έρχεται τώρα η αντιπολιτευσή και λέει: Θα κρατικοποιήσω τη ΔΕΗ. Ναι, ένα είναι όμω. Μην. Σε πάω γρήγορα. Δεν αντέχει κανένα. Όχι, όχι. αντέχω, Τα πάντα αντέχω. Αλλά θέλω Κατά να πω. Από που... ό,τι αντέχει, αντέχει. Ναι. 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 Λοιπόν, ναι. λοιπόν ε, η χθεσινή εκδήλωση είχε όμω το εξή χαρακτηριστικό, κυρίε και κύριοι. Οι πολιτικοί μίλησαν κανένα τρίλεπτο. Καθένα είπ, είπαν τα το δικά του και εκεί τελείωσε η ιστορία. Ακούσαμε αυτό για μια μισή κομμάτι. ώρα το αυτό το εύρημα. Το εύρημα τη θεσινή εκδήλωση, Άδωνη Γεωργιάδη, ήταν ότι α, δεν ακούσαμε του πολιτικού. Όχι, τι έκανα, οι ιδέε είναι εδώ. Οι ιδέε κρίνονται, κύριε Μπάμπη, οι ιδέε κρίνονται. Λοιπόν, ε, θα, δεν ακούω τίποτα. Όποιο έχει τι ιδέε θα τι καταθέσει για το πώ γίνονται νιου. Τύπου νέου τύπου προεκλογικέ. Πες το story τώρα τι έγινε. Είμα το το story είναι ότι ακούσαμε 20, ε, ακούσαμε 10 ε, εκπροσώπους επιχειρήσεων. Επιχειρήσεων που ήταν του, ε, για τον θάνατο και αναγεννήθηκαν και επιχειρήσεις καινούριε που ξεκίνησαν τώρα σε αυτήν τε, την τετραετία ακούσαμε δηλαδή την κοινωνία ακούσαμε τους συνομήτους ε, ομολόγους μας δεν ακούγαμε πολιτικούς και να πεις ότι λένε ο καθένας την φαφαρονία του Ακούσαμε. Τους Μ, ανθρώπους, μου άρεσε πολύ ότι ξεκίνησε μας. ο εκπρόσωπος του συνδικάτου των ναυπηγείων της Σύρου ρίγο, όπως τα λέμε σωστά Μάλιστα. άλλο ένα τεράστιο πρόβλημα ε, και ότι ο άνθρωπος αυτός είπε ότι εδώ και δεν θυμάμαι τους αριθμούς ακριβώς, θυμάμαι έναν αριθμό ότι 150 εργαζόμενοι είχαν απομείνει και δεν έβλεπαν αύριο, τώρα είναι 900 και δουλεύουν και δεν θυμάμαι τον αριθμό πόσα πλοία έχουν περάσει από εκεί και έχουν επισκευαστεί και ακούσαμε ένα, ένα σωματείο, ένα συνδικάτο, πρόσεχε τώρα. Υπάρχουν σήμερα, είπε, συνδικά... 7 πλοία και περιμένουν άλλε αναμονή. Ναι, αυτό και πράγμα, πόσα πέρα έχουν περάσει ήδη. Πέρασαν, ναι. Για τη λειτουργία εδώ και μερικά χρόνια. Ο είναι αυτό. Ωραία. Λοιπόν, Πρέπει. ναι, αλλά τον ακούσαμε τι. Τον ακούσαμε να λέει μπράβο. Όχι στην πολιτική ηγεσία, το είπε ο άνθρωπο, αλλά είπε μπράβο στον επιχειρηματία που πήγε και με του συνεργάτε του, με την ομάδα του. Μια επιχείρηση είναι μια ομάδα. Έχει καταφέρει και έχει αναστήσει μια βιομηχανία η οποία είναι από τις παλαιότερες που υπάρχουν. Η Σύρος επειδή κάποτε τα βαπόρια πηγαίνανε με το πανί έπρεπε να σταματώνε οπωσδήποτε στη Σύρο αλλά και μετά πάλεψε και έφτιαξε το ναυπηγείο αυτό και ήταν ένα σταθμός καλός ακόμη και με τις ατμομηχανές μετά. Είναι ένα από τα παλαιότερα ο εργατικά οφωνία, συνδικάτα που υπάρχουν σε αυτόν τον τόπο. Ήταν ο επηρεαζει του 19ου αιώνα. Όταν ακούς λοιπόν γιατί η ιστορική συνέχεια υπάρχει όταν του ακούνε να λένε αυτοί οι άνθρωποι ότι μπράβο που το κάνατε. Γιατί αν δεν το είχαν κάνει δεν του λέγανε μπράβο, θα του λέγανε τα αντίθετα. Μπράβο που το κάνατε εσεί. Και κλείνει αυτή την εκδήλωση ε, που έγινε χθε το βράδυ με τα ναυπηγεία Λευσίνα που είναι το τελευταίο Φελίδη, κομμάτι. Επιχειρηματία ονομάζεται Πάνο Ξενοκώστα, η εταιρεία είναι η Onyx και κλείνει η επιχείρηση. Αυτό εκεί θέλω να το φτάσω. Γι' αυτό ήθελα να πάμε εξελικτικά με τον κύριο. Σάβα Παπαδόπουλο των Ναυπηγείων Ελευσίνα, πάλι η εταιρεία Όνεξ. Ο κ. Παπαδόπουλο είναι φλογοχειριστή, οξυγονοκολητή. Ε, φλογοχειριστή Παύλα, οξυγονοκολητή, ετών 56, έχει σημασία η ηλικία. Θα το πει και ο ίδιο, θα τον ακούσετε τώρα. Ε, Πατέρα γιου ενό ε, 21 χρόνων φοιτητή. Παρακαλώ. Κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που επιλέξατε το χώρο μας, το σπίτι μας για αυτή σας την α, απολογιστική δράση του Υπουργείου σας. Να είστε σίγουροι ότι είναι το δεύτερό σας σπίτι. Θα είστε πάντα ευπρόζεκτος. Σας θεωρώ συνάδελφού μου, πραγματικά. Πραγματικά. Δεν το... Έχετε δώσει τρομερούς αγώνες, τρομερές μάχες, τις γνωρίζουμε. Και να ξέρετε κάτι, ότι οι γενναίοι κρίνονται στη μάχη και όχι στο σαλόνι. Οπότε και εμεί, ε, δίνοντάς δίνοντά μα αυτή τη δυνατότητα για να χαρούμε κι εμεί, ε, σαν οικοδεσπότε, ε, τη χαρά, όλο αυτό το υπέρλαμπρο βράδυ που μα χαρίζεται. Ε, δεν πιστεύαμε ότι από το 2010 και εντάφθα μέχρι το 2012 ότι θα ζούσαμε τέτοιε στιγμέ. Δεν μπορείτε να καταλάβετε τι έχουμε περάσει τόσα χρόνια, μαύρα χρόνια. Με την έλευση των καραβιών προ ε, συντήρηση, τη συντήρηση του του, 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 του ναυπηγείου μα και το όραμα, το μέλλον που έχουμε ακόμα μπροστά μα. Ζω απίθανε στιγμέ, είμαι πολύ συγκινημένο, δεν ξέρω πώ να εκφραστώ. Δεν το πίστευα, νόμιζα ότι η, η, η πόρτα τη ανεργία τα χτύπαγε πραγματικά. Στα 56 μου, στα 55 μου πέρσι, στα 54. Ποιο θα με έπαινε σήμερα στη δουλειά να κάνω τι εγώ. Αυτό που έγινε χθε ως τυπολογία ε, προεκλογικής καμπάνιας, το θέλετε, πείτε το όπως θέλετε, γιατί αυτό είναι, ήταν ένας, ένα είδος τηλεοπτικής εκπομπής. Μια τυπολογία ε, τηλεοπτικής εκπομπής. Να βλέπεις την κοινωνία να εκφράζεται. Πόσες, επί, πόσους ανθρώπους γνωρίσαμε χθε κυρίες και κυρίους, οι οποίοι, μπήκαν μπροστά να κάνουν να μπουν στην, και μπήκαν στην επιχειρηματικότητα. Είτε σε μεγάλε μορφέ επιχείρηση, είτε αυτέ τι νεοφυΐς. Ήταν πραγματικά πάρα πολύ ωραίο. Έτσι, τώρα νεοφυΐς που... συνήθως Συνήθω ο κόσμο καταλαβαίνει τεχνολογία και μόνον. Όχι, ενώ δεν είναι μόνο τεχνολογία. Βασικά μια επιχείρηση είναι μια καλή ιδέα που χρειάζεται κεφάλαια, ευρηματικότητα, Συνεργάτε άξιου, δηλαδή μια ομάδα όπω είπα και πριν, να την πάει μπροστά. Μια καλή ιδέα. Τη δηλαδή η ιδέα του ανθρώπου, δεν θυμάμαι το όνομά του, αυτά τα, θα τα θυμάσαι εσύ. Υποθέτω, του ανθρώπου που λέει, τι έχει ωραίο η Ελλάδα που δεν το ξέρουν αρκετοί. Έχει μέρη στα βουνά και τα λαγκάδια, στου λόγου τη πατρίδα. Ο Κυριάκο Τσίνγκρο, ετών 33, που έφτιαξε την εταιρεία Comes Around. Αυτή είναι μια πολύ καλή ιδέα. Την ναι. έχουμε πολλοί όσοι μα άρεσε ναι. κάποτε τουλάχιστον για μένα. Τουριστική και πλατφόρμα σήμερα, για εναλλακτικό τουρισμό. Να πας σε μια γωνιά και οργανωμένα έτσι, να την ανακαλύψεις κάνοντας κάμπινγκ, κάνοντας πεζοπορία, κάνοντας όλα αυτά. Η Ελλάδα είναι... Όλοι ένα τόπο που μπορεί να βγάλει πολλά λεφτά με πολλού διαφορετικού τρόπου. Εκεί γνωρίσαμε την κυρία Μαριάνθη Φραγκοπούλου, ηγείται μια επιχείρηση 12 εργαζομένων που κάνουν μετρήσει ακτινοβολία. Συνεργάζεται με την ΆΣΑ. Και τι του είπε γνωρίσα... πολύ ωραίο, Άρη. Ναι. Είπε ότι μα μισούν μεγάλη κολοσσή στη αυτή τη δουλειά. Γιατί, Γιατί του παίρνουμε τι δουλειέ σε διεθνεί διαγωνισμού. Όχι εδώ. Να βρω, το, ε, ε, να τον βουλευτή, βουλευτή τον υπουργό να μου κάνει να τη το, δουλίτσα, να δουλίτσα, ναι. το, ναι. τον, υπου, τον υπουργό, τον, Άδωνη, τον υπουργό να βρω yeah. το Παπαδημητρίου ή τον Δημήτρη Μαρκόπουλο που ήταν εκεί χθε βουλευτής ε, πυρεά. Ε, να βάλω μέσο να πάρω το Δανιάκι να πάρω τη δουλίτσα να κάνω αυτά Πρόκειται, αυτό είναι το μοντέλο που προσπαθούν ακόμη οι άνθρωποι που σήμερα κατεβαίνουν στην πολιτική αρένα στην πολιτική σκηνή μπροστά μπροστά και προσπαθούν αυτό να το ξαναβάλουν στο μυαλό των ανθρώπων. Προσπαθούν να αναβιώσουν μια Ελλάδα που την έχουμε αφήσει πίσω. Τα ωραία τη τα πήραμε. Τα κακά τη, γιατί να τα ξαναβάλουμε εδώ μπροστά μα. Γιατί να θέλουμε να τα μιμηθούμε. Αυτοί ότι γίνονται ρουσφέτια, ότι όλα ε, απευθείας απευθεία αναθέσει και τέτοια. Είναι ένα κόσμο συγκεκριμένο. Και εκεί το βλέπω εγώ, Άρη, μου επιτρέψει αυτό. Το βλέπω μιλώντα με κόσμο, δεν θέλουν που δεν είναι, να μιλάς για τέτοιου είδους θέματα με αυτόν τον τρόπο. Ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας έχει ξεαγιστρωθεί. Δεν σημαίνει ότι θα ψηφίσει η Μητσοτάκη. Θα ψηφίσει ότι γουστάρει και κάποιοι δεν θα ψηφίσουν η Μητσοτάκη γιατί έτσι γίνεται. Κάποιοι σου λένε εγώ δεν ψηφίζω την κυβέρνηση. Είναι κάστοτε κυβέρνηση. Είναι αντικυβερνητική. Δεν είναι αντισυστημική. Ο πολλής κόσμος είναι συστημικός. Θέλει το σύστημα να πετύχει. Και το σύστημα είναι Ελλάδα, δεν είναι κάτι άλλο. Έχει όνομα, διεύθυνση και θέση στο χάρτη. Θα μπορούσα να μιλήσω για κάθε μία από τις, εχθενές, από τις επιχειρήσεις που που, το, το, οι οποίες παρουσιάστηκαν μέσω των εκπροσώπων τους, αλλά πρέπει να πάμε παρακάτω. Να σου και, πω κάτι ακόμη όμως. Ναι. Άκουσα μια κριτική που γίνεται και την επαναλαμβάνουν και οι άνθρωποι οι οποίοι προφανώ είναι. Την καταστράφηκε η Ελλάδα με τον Μητσοτάκι. Όχι, yeah. άλλοι. Ah. Οι, οι άνθρωποι οι οποίοι προφανώ είναι. Ακούω και αυτήν την διαφορά. Είναι, είναι πολύ σοβαρό. Να λέμε, να λέμε μπμπ να περνάει yeah. η ώρα μα, γιατί είναι μια ώρα. Οι μπμπ είναι ώρα. Δεν μπορώ να πω. Δεν είναι πολύ ανθρώπινε σίγουρα κάποιε. Είναι ανθρώπινε κτλ. Αλλά ακούω και... μια και κριτική. Ναι. Ε... Και το χειρονακτικό είναι ωραίο να περνάμε την ώρα μα. Αλλά να μην το κάνουμε, μην το κάνουμε, πώς θα το πω, μια κανονικότητα, θέλω να πω ότι... Ναι. <laughs> ναι. Ακούω μια κριτική η οποία επαναλαμβάνεται, την οποία την εκφράζουν άνθρωποι πολύ σοβαροί και λοιπόν. πολύ καλοί, συνάδελφοι ή άλλοι αναλυτές ε, και την οποία την έχει πάρει και η αντιπολίτευση, πάντα όταν λέω αντιπολίτευση ενώ τώρα τον ΣΥΡΙΖΑ ότι σιγά μην έγιναν ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα. Η αλήθεια, τα νούμερα δείχνουν ότι οι ξένε επενδύσει που έγιναν, δηλαδή όταν λέμε ξένες επένδυση, εννοούμε λεφτά που έρχονται έξω από την Ελλάδα και επενδύονται μέσα στην Ελλάδα. Αυτή είναι η έννοια τη φωτογραφία. Φωτογραφίστηκα με όλα τα παιδιά τη Amazon Web Services. Πολύ νεότερο μου. Και η Amazon Web Services, οι επενδύσει της, 200 εκατομμύρια, άνοιξαν 45 θέσει εργασία. Τα περισσότερα παιδιά ήταν εκεί χθε και εκπρόσωπό του η κυρία Μαρίνα Σταυρακαντονάκη. Public Policy Manager για Ελλάδα και Κύπρο. Την είδαμε, την ακούσαμε, ήρθε μαζί με του συνεργάτε Μόνο της, και μόνο. Σε αυτήν τη χθεσινή εκδήλωση, η οποία πραγματικά η χθεσινή εκδήλωση ήταν όλο το αποτύπωμα που αφήνει η κυβέρνηση σε καθαρό μυαλού ανθρώπου για αυτήν την τετραετία. Λένε Τέλος. λοιπόν. Έτσι, Παρακαλώ. Μόνο και μόνο ότι η Amazon έχει εγκατάσταση στην Ελλάδα. Είναι αρκετό για να το βάλει σε ένα πορτφόλιο, σε ένα διαφημιστικό, και να πα έξω και να πει: Παιδιά, η Ελλάδα έχει αλλάξει. Αυτά τα κορόιδεψαν άνθρωποι. Η που Ελλάδα Δεν μπορούν να έχει τα σκεφτούν. Όχι να τα φτιάξουν, μπάμπι μου, και εκείνο το πρόβλημα. Δεν μπορούν να τα σκεφτούν. Είναι ένα πράγμα. Γιατί δεν μπορεί να τα σκεφτεί, δεν το σκεφτό. Γιατί, όχι, όχι. Γιατί η αντίληψή του είναι ότι δεν μπορούν να τα σκεφτούν. Όχι. Η αντίληψη του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι δεν μπορώ να το σκεφτώ. Όχι, δεν θέλουν να θέλω το κάνουν. Έχουν στο μυαλό του μια έγκλειστη, μια χώρα η οποία είναι κλειστή γύρω-γύρω. Από το πρώτο το βράδυ, και το βράδυ και ο κ. σου λέει μία τράπεζα να δίνει, να δίνει δάνεια. Δεν για να είναι, πηγαίνει αυτό, δεν είναι, αυτό, με δεν την είναι γνωστή τακτική. Έλα, το το με τον γνωστό, με το το γνωστό τρόπο. Στις Αλλά στις μπρατσέτα στις... να κάνουμε τη δουλίτσα. Δεν, δεν, δεν έχεις Γιατί δεν έχει ξεκολλήσει ποτέ να πει κάτι μετά. άλλο. Αυτό προσπαθώ να πω. Πε το Χριστιανέ μου, δεν μιλάω σε εσά. Πε το κ. μου, μη φοβάσαι, κάνε outing στη ζωή σου επιτέλου. Για να μην χάσουμε. Ενώ στην η ιδεολογικό outing, μην παρεξηγηθεί. Για να μην χάσουν τον ήρμο όσε και όσοι μα παρακολουθούν. Λένε λοιπόν πολλοί, <coughs> μεταξύ των οποίων και φίλοι, ότι σιγά τι ξένε επενδύσει, τα λεφτά που ήρθαν μπήκαν σε κτίρια. Σε δεν ήρθαν αγήλυτα, το 2016. Και μπήκαν, το 17? μπήκαν, σε εξαγορές επιχειρήσεων, Μάλιστα. άρα είναι χρηματιστικές τοποθετήσεις. Και εδώ είναι ένα τεράστιο λάθο. Και ήρθαν και Α, μερικά άλλα. Σου, είναι... αυτό. Ναι, ναι. 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 σου λένε όμω ότι δεν ήρθε κάποιο να φτιάξει μια βιομηχανία, Μες. να βάλει μέσα μηχανήματα. Μες. Γιατί έχουμε μείνει σε μια εποχή πίσω. Είναι και η αντίληψη αυτή, φίλοι αγαπητοί αυτοί που τα έγραψαν αυτά, δεν λέω για του ας άστου αυτού, αυτοί κοπιάρου, Είναι κοπαπάστε. Κοπιπάστε, έτσι το λέμε. Λοιπόν. Παιδιά. Είναι σημαντικό όταν έρθει να γίνει μια επιχείρηση εξ αρχή, αλλά λίγε γίνονται. Είναι εξαιρετικά σημαντικό όμω να έρθουν κεφάλαια μέσα και να μπουν σε επιχειρήσει που ήδη υπάρχουν. Και όταν λέμε εξαγορά, δεν είναι κακό. Διότι μια επιχείρηση που θα χανόταν, αν κάποιο δεν έβαζε κεφάλαια να την πάρει, και στη συνέχεια να ταπανίσει κι άλλα πολλά κεφάλαια για να τη φτιάξει και να την ξαναβάλει στο χάρτη. Αυτή η επιχείρηση θα χανόταν. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε πειραμή. Η πίτσο θα, θα ήταν τώρα μια πεθαμένη για μας επιχείρηση. Όταν λοιπόν η πυραμίς και η πίτσο κρατήθηκε. Όταν η οποία λοιπόν πίτσος λέμε... πήγε στην Τουρκία. Όταν λοιπόν λέμε αγαπητοί Α, φίλοι... Θυμόσαστε έτσι ότι πήγε στην Τουρκία η πίτσα. Αγαπητοί φίλοι και αγαπητοί συζέοι, όταν λέμε λοιπόν ότι σιγά που έγιναν ξένες επενδύσει όλα αυτά είναι χρηματικά κεφάλαια των φαντ των διαφόρων, λένε μία... Λανθασμένη τοποθέτηση, διότι χρειαζόμαστε τα κεφάλαια αυτά Για να σταθούν όρθιες οι επιχειρήσεις και να μην τις χάνουμε, διότι αλλιώς θα τις χάσουμε χωρίς αυτό. Κυρίες και κυρίες.